Επιστροφή στα παιχνίδια τρόμου εδώ στο βασικό κανάλι. Όσοι είστε παλιοί, από τους πρώτους ίσως συνδρομητές ή από τον πρώτο χρόνο τουλάχιστον, γνωρίζετε ότι από τότε είχα κάνει κάποιες προσπάθειες να ξεκινήσω μια σειρά με παιχνίδια τρόμου, επειδή είναι μέσα στα ενδιαφέροντά μου και μου αρέσει να παίζω παιχνίδια τρόμου. Βέβαια τότε ο εξοπλισμός που είχα δεν ήταν επαρκής για να μπορέσω να το κάνω και σταμάτησα την προσπάθεια. Έφτιαξα ένα δεύτερο κανάλι, αλλά είπα πλέον να ενσωματώσω τα παιχνίδια τρόμου εδώ, όπως μπορεί να έχετε ακούσει ήδη γιατί το ανέφερα σε ένα από τα επεισόδια X-File. Είπα να το κάνω εδώ γιατί είναι μέρος του χαρακτήρα μου και τα παιχνίδια τρόμου, γενικότερα ο τρόμος, είναι μέρος της θεματολογίας με την οποία ασχολείται το κανάλι, γιατί πολλά από αυτά τα παιχνίδια παρουσιάζουν στοιχεία από τέτοιες θεωρίες με τις οποίες ασχολούμαστε εδώ και 6 χρόνια στο Weirdo. Όπως και να έχει, η βασική θεματολογία του καναλιού παραμένει η εναλλακτική αναζήτηση, το ανεξήγητο κτλ, με επεισόδια που ανεβαίνουν μέσα στην εβδομάδα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο και πιο συγκεκριμένα το βράδυ του Σαββάτου θα ανεβαίνουν gameplays από παιχνίδια τρόμου και όσοι φυσικά δεν ενδιαφέρεστε για αυτή την ενότητα μπορείτε απλά να μην την παρακολουθείτε. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αρκετά τρομακτικό και το οποίο έχει να κάνει με την περιπλάνηση ενός Ghost Hunter σε μια παιδική ρωσική κατασκήνωση, στην οποία ανακαλύπτει πάρα πολλά αποτρόπαια πράγματα. Το παιχνίδι το ανέβασα στο gaming κανάλι και είπα να κάνουμε την αρχή με αυτό και από την ερχόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουμε τα νέα gameplays. Η σειρά θα αποκτήσει και όνομα, οπότε θέλω και τη δική σας συμμετοχή. Αν έχετε κάποια ιδέα για όνομα σειράς που να σχετίζεται με το horror, τον τρόμο κτλ, μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μου στα σχόλια, να μου δώσετε καμία ιδέα, όπως και επίσης να μου προτείνετε οτιδήποτε παιχνίδι τρόμου, είτε είναι σάπιο, είτε είναι ενός developer, είτε είναι παλιό, είτε είναι καινούριο, δεν έχει σημασία. Εδώ θα παίξουμε και νοσταλγικά παιχνίδια, αλλά και τίτλους που θεωρήθηκαν αριστουργήματα στο χώρο του horror, οπότε περιμένω τις ιδέες σας για το ποια παιχνίδια θα θέλατε να παίξω. Σημείωση, προτιμώ τα ψυχολογικού τρόμου παρά τα survival, αν και θα παίξω και αρκετά από αυτά, γιατί τα survival είναι πιο αγχωτικά. Πάμε λοιπόν να δούμε το Summer of 58, περιμένω τις δικές σας ιδέες και ελπίζω να το απολαύσετε όσο το χάρηκα κι εγώ. Μερικές φορές οι άνθρωποι φαντάζονται πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν. Φαίνεται ότι κάποια οντότητα ελέγχει το μυαλό τους και τη ζωή τους. Κάνουν τρομερά πράγματα και σε τρελαίνουν. Δεν πιστεύω, λέει, σε παραφυσικά φαινόμενα. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι προκαλούν καυγάδες και μπελάδες και φταίνε εκείνοι. Και για να πιστέψετε, λέει, έχω φτιάξει, λέει, τρομερά βίντεο με παραφυσικά φαινόμενα σε 2 σπίτια που σύμφωνα με τις ιστορίες των ανθρώπων υπήρχε, επικρατούσε τρέλα. Το όνομά μου είναι Alex Morton και δεν ξέρω τι είπε μετά στη συνέχεια. Έχουμε να κάνουμε μάλλον με ένα YouTuber. Πρωταγωνιστής είναι YouTuber. Οπότε εδώ βλέπουμε υλικό. Πρέπει να είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς στα σχόλια, τα προηγούμενα παιχνίδια των developers αυτού του μικρού στούντιο, τα οποία δεν έχω παίξει, αλλά αν έχουν ενδιαφέρον θα τα παίξω. Ωχ, Θεέ μου, δεν θα περάσουμε καλά. Μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή, να στηρίξετε και αυτό το κανάλι για να το πάμε μπροστά, να καταλάβω, κάντε και ένα like για να καταλαβαίνω ότι σας αρέσουν τα horror παιχνίδια που παίζω. Έψαξα σε όλες τις γωνίες, αλλά δεν βρήκα αποδείξεις σχετικά με παραφυσικές δραστηριότητες στα σπίτια. Τώρα πάω σε μια εγκαταλειμμένη κατασκήνωση στη Ρωσία, επειδή μου το ζήτησαν οι συνδρομητές μου, για να δω τις φήμες που έχουν οι ντόπιοι σχετικά με κάποια πράγματα έτσι εκεί πέρα. Λένε πως υπάρχουν φαντάσματα νεκρών ανθρώπων στο μέρος και τα σώματα των ανθρώπων εκεί δεν βρέθηκαν ποτέ. Οι ντόπιοι αποφεύγουν αυτό το μέρος και εκείνοι που τους άγγιξε αυτή η τραγωδία δεν επιτρέπουν να ανοίξει κανείς την πόρτα αυτού του κτηρίου εις μνήμη των νεκρών και των αγνοωμένων. Ήρθα στη Ρωσία για να ερευνήσω τι συνέβη, να ανακαλύψω αν ισχύουν οι φήμες και να βρω αποδείξεις. Κρατώντας την παράδοσή μου, κλείνω τις πόρτες αυτού του κτηρίου πίσω μου
για να μην υπάρχει έτσι η προτροπή να φύγω, να μην σκεφτώ να φύγω και χτυπάνε ήδη πράγματα, θα μείνω εδώ για μερικές νύχτες και θα καταγράψω όσα συμβαίνουν. Μάλιστα. Emika Games. Πάμε. Βρισκόμαστε, είναι μέρα ευτυχώς, πάλι καλά. Για να δούμε τι θα δούμε ρε παιδιά. Εδώ έχει ένα πίνακα. Εδώ έχει κάποια πράγματα που υποθέτω ότι είναι τα πράγματά του. Α, μπορώ να πάρω κάμερα. Όπα, Outlast φάση. Ωραία. Με το F ανοίγουμε την Night Vision και με το E ζουμάρουμε μέσα ή έξω. Πάμε. Αλλά είναι μέρα, ελπίζω να μην χρειαστεί, αν και είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί. Για να δούμε εδώ. Κάποια ερμάρια, κάποια ντουλάπια της παλιά. Εδώ βλέπουμε, δεν μπορώ να διαβάσω τι λέει. Πρέπει να πάρω το ρωσοαγγλικό λεξικό. Πού είναι το ρωσοαγγλικό λεξικό? Α, για να δούμε εδώ. Να το. Ρωσοαγγλικό λεξικό. Μετέφραζα, λέει, κάποια ρωσικά βιβλία στο κολέγιο και πήρα ένα λεξικό για να με βοηθήσει με τις μεταφράσεις. Το βρήκα στο τοπικό σούπερ μάρκετ. Άρα είμαστε στη Ρωσία, σε μια κατασκήνωση η οποία είναι παλιά. Υποθέτω από τον τίτλο του παιχνιδιού το 58. Τέλος πάντων, εδώ έχει κάποια πράγματα, δεν μπορούμε να αλληλεπιδράσουμε. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Συγχωρέστε με να ακούτε τα κλικς από το ποντίκι για το πληκτρολόγιο. Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να μην ακούγονται καθόλου και έχω πάρει και τέτοιο μικρόφωνο για να μην ακούγονται υποτίθεται. Αλλά θα τη βρούμε την άκρη. Πάμε εδώ. Ή μήπως έχω ξεχάσει τίποτα. Για πάμε στον πίνακα αυτόν εδώ. Να εξερευνήσουμε πρώτα αυτό το δωμάτιο. Τίποτα. Εδώ όμως, the fuse has burned out. Έχει καεί η μία ασφάλεια. Πρέπει να βρούμε, λέει, και να ψάξουμε να βρούμε μία άλλη. Μάλιστα. Πρέπει να βρούμε την ασφάλεια για να ανοίξουμε αυτή την πόρτα ή το ηλεκτρικό. Φίλε, με τους λογαριασμούς που έρχονται, καλύτερα άστι έτσι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο δωμάτιο. Κάτι παιχνίδια παιδικά. Υποθέτω είναι παιδική η κατασκήνωση, γιατί από τις ζωγραφιές και από αυτά, μάλλον παιδική η κατασκήνωση είναι. Τρίζει όλη όμως. Ωραία, ας ανοίξουμε εδώ, γιατί πολύ σκοτεινή γωνία. In the dark corners of the earth. Οι σκοτεινές γωνίες της γης. Lovecraft. Πάμε. Εδώ έχει τα ονόματα. Όπα, μια φωτογραφία. Αυτό είναι Luna Park, παιδική χαρά. Παιχνίδια από παιδική χαρά. Μάλλον. Έχει τίποτα άλλο εδώ? Εδώ δεν έχει τίποτα. Μέρα και χρειάζεσαι night vision. Αυτή είναι η φωτογραφία που βρήκαμε. Εδώ είναι πάλι, μάλλον οι κάτοικοι έχουν κλείσει με τάβλες τις πόρτες για να μην μπορέσει να μπει κανείς. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε εδώ. Ωπα ρε φίλε. Υπάρχουν γάτες, λέει εδώ. Πού είναι οι γάτες? Πού είναι οι γάτες ρε? Άνα. Κολόγατα. Τις αγαπάμε τις γάτες, δεν το συζητάμε, αλλά αρκεί να μην μας τρομάζουνε. Εδώ τι λέει? Το 1958, κατά το τέλος, προς το τέλος του καλοκαιριού, οι γονείς τηλεφώνησαν, λέει, στην κατασκήνωση για να μάθουν αν όλα ήταν καλά με τα παιδιά τους, αλλά κανείς δεν απάντησε. Όταν έφτασαν στην κατασκήνωση, δεν βρήκαν κανέναν παρά μόνο εγκαταλειμμένα πράγματα και ένα χάος. Όλοι οι ντόπιοι βοήθησαν στην έρευνα των αγνοωμένων παιδιών, αλλά μάταια. Ρε φίλε με τα παιδιά. Ρε φίλε με τα παιδιά. Λοιπόν, για την ώρα όλα είναι ήρεμα. Μήπως αποκαλύπτει η κάμερα κάνα κρυμμένο μήνυμα, κάνα κρυμμένο στοιχείο? Δεν νομίζω. Εδώ τι μπορώ να το πάρω? Τα σάκια. Τα παιδιά δεν καπνίζουν ρε φίλε. Τρίζει το πάτωμα σε κάθε κίνηση, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνω ή αν πρέπει να πάρω κάτι άλλο. Αυτό τι είναι? Μια φωτογραφία. Ωπα ρε, μην κλείνεις. Μια φωτογραφία η οποία δεν. Ωραία, μπορούμε να τα βγάλουμε αυτά. Υπάρχει άρα άλλο ένα δωμάτιο.
Μην πεταχτεί τίποτα, σε παρακαλώ. Ωραία, μπαίνουμε. Ας πατήσω F για να βγει η Night Vision. Εδώ τι έχουμε, να πάρουμε τσιγάρα, τα σάκια. Οπ. Ένας αναπτήρας. Όπα. Ο οποίος λέει είναι σχεδόν άδειος και δεν μπορώ να το χρησιμοποιώ πάντα. Αλίμονο, σιγά μην ήταν γεμάτος ρε φίλε. Σιγά μην ήταν γεμάτος, λοιπόν, θα ανοίξω έτσι για να βλέπω, να. Πρώτες βοήθειες, φέρτες. Α, δεν μπορώ να τις πάρω. Τι λέει ρε φίλε. Λοιπόν, αφού πήραμε αυτό, ας δούμε λίγο έξω. Όλα ήρεμα φαίνονται, κλειδαμπαρωμένα με τάβλες. Πάμε. Τι είναι αυτό? Ε, τι είναι αυτά ρε, ποιος είναι εκεί? Κάποιος προσπαθεί να μπει. Πίσω. Πίσω φίλε, φύγε. Πίσω. Πίσω. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει τώρα εντωμεταξύ εδώ? Εδώ μπορούμε να πάρουμε κάτι? Όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα το ολοκληρώσω σε ένα επεισόδιο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα δούμε αν θα το παίξουμε σε ένα επεισόδιο ή αν θα το σπάσουμε σε δύο μέρη, ανάλογα με το πώς θα πάει. Οχ, έχω αγχωθεί παιδιά, έχω αγχωθεί. Ούτε να μιλήσω δεν μπορώ. Κάποιος χτυπάει. Μη χτυπάς την πόρτα, δεν σου ανοίγω ρε φίλε. Για βλάκες ψάχνεις. Για να ξαναπάμε εδώ μέσα. Οχ, τι είναι αυτό ρε? Αυτό παιδιά υπήρχε πριν εδώ? Αυτό δεν υπήρχε πριν εδώ. Κοίτα εδώ τα μάτια τα περίεργα. Δεν υπήρχε πριν. Και δεν ξέρω και τι άλλο υπάρχει που δεν υπήρχε πριν εδώ. Και δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνω. Ήθελες εσύ φιλαράκο να ακούσεις τους συνδρομητές σου και να πας σε αυτά τα κτίρια τα περίεργα να πούμε. Τα σκοτεινά. Οπα. Τι είναι αυτό ρε, αφού λιακάδα έχει έξω. Τι ακούγεται έτσι? Αυτό το διαβάσαμε. Το διαβάσαμε. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Δεν έχω ιδέα. Ξαναχτυπάει ο... Έλα ρε! Τι έσπασε εκεί? Οι γάτες το κάνανε αυτό? Θα με κάνει καρδιακό το παιχνίδι. Δεν ήταν εδώ οι γάτες, ήταν στο άλλο δωμάτιο. Τι είναι αυτά εδώ? Οχ, συναγερμός. Γιατί μου δείχνει κάτω? Τι είναι αυτό? Military base, αναρωτιέται αν υπάρχει στρατιωτική βάση κοντά. Έλα! Μου κάνεις τέτοια τώρα? Τι είναι αυτό? Αυτό δεν υπήρχε πριν. Οπ, το παίρνουμε. Τα κεριά αυτά θα είναι χρήσιμα όταν πέσει νύχτα. Όταν πέσει νύχτα θα πάρουμε δρόμο. Τα πήραμε τα κεριά και εδώ έχει και κάτι άλλο. Μια φωτογραφία με τρία κορίτσια. Οπ, άκου τα κοράκια. Εγώ λέω φίλε μου να φύγεις, αυτός έχει βάλει τις τάβλες. Τώρα το σκέφτηκα γιατί και καλά για να μην μπορεί να φύγει ακόμη και αν θέλει ε. Φίλε μου, τώρα την πατήσαμε. Τώρα την πατήσαμε, τι πρέπει να κάνω τώρα? Τι πρέπει να κάνω τώρα? Όπα. Μπορώ να ανάψω τα κεριά λέει τώρα. Το ζήτημα είναι θέλω να ανάψω τα κεριά τώρα.
Ας τα ανάψω τα χέρια. Πάμε. Α, πράσκυψω. Ένα. Δύο. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι θα έρθει νύχτα, υποθέτω. Και όλα τα δαιμόνια μαζί. Πάμε, δεν πειράζει. Αλλιώς πώς θα προχωρήσει το παιχνίδι. Μπορώ να βάλω, λέει, το sleeping bag. Τον υπνόσακο. Όχι ρε φίλε, δεν θα τον βάλω. Θα κινηθώ στο πάτωμα. Σκέτος. Να τρίζουνε τα κόκαλα μαζί με το ξύλο. Πάμε να βάλουμε, γιατί προφανώς πρέπει να γίνει trigger. Εδώ είναι η τσάντα, εδώ είναι το sleeping bag. Πάμε. Ωραία γραφικά έχει το παιχνίδι. Ωχ ρε φίλε. Πρέπει να προετοιμαστώ για τη νύχτα, λέει. Μάλιστα, για προετοιμάσω για τη νύχτα. Loading. Νύχτα νούμερο 1. Η νύχτα των ζωντανών νεκρών πρέπει να είναι αυτή. Ωχ, αγχώθηκα από τώρα. Να το. Κοιτάξτε εδώ περιβάλλον. Κοιτάξτε εδώ. Πρέπει τώρα γρήγορα να πάρω, πάρουμε την κάμερα που είναι στο τρυπόδι, υποθέτω, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν βλέπουμε την τύφλα. Ωρε φίλε, μην ουρλιάζετε έτσι. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Να τα. Πείτε μου αν θα μπαίνατε σε ένα τέτοιο κτίριο μόνοι σας, να μείνετε μερικά βράδια εδώ, όπως το βλέπετε τώρα έτσι. Δεν νομίζω, εγώ με την καμία δεν θα μπαίνα. Με τίποτα, κλειστή πόρτα εδώ. Άρα μας λέει πηγαίνετε εδώ. Και υποθέτω θα είναι κλειδωμένη έτσι ως διαμαγείας. Μισό λεπτάκι να ανοίξω λίγο τη φωνή. Ξαναλέω, με ακουστικά θα τα βλέπετε αυτά τα παιχνίδια, για να καταλαβαίνετε πώς ακούω εγώ το παιχνίδι και να παίρνετε όλο το feeling, όλο το συναίσθημα του παιχνιδιού. Τι είναι εδώ ρε φίλε? Κοράκια. Ματωμένα κοράκια. Άσπρα κοράκια, μαύρα κοράκια και μια φωτογραφία. Φίλε. Αυτή η γιαγιά τα έκανε όλα. Καλή φαίνεται η κακομήρα. It's creepy, ναι, είναι τρομακτικό. Οι μύγες κάνουν πάρτι. Μαζεύω κουράγια τώρα, ξέρετε. Το πάω λαού λαού. Το πάω λαού λαού, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά το θέμα είναι, κοίτα εδώ μάσκα. Τι πρέπει να γίνει τώρα, να δοκιμάσω αυτή την πόρτα. Φύγε ρε κολοτρίποδο από εδώ. Ανοίγει, ανοίγει. Και το πηχτό σκοτάδι αποκαλύπτεται. Λοιπόν, μπαίνω. Μπαίνω, τι να κάνω. Ο ταλέπορος θα μπω. Έχει κάτι άλλο που δεν έχουμε δει τις προηγούμενες φορές. Λοιπόν, τώρα προχωράμε ή δεν προχωράμε? Κάτσε να κάτσω αναπαυτικά, γιατί δεν θέλω να προχωρήσω. Τα ονόματα εδώ, Λέια και τα λοιπά. Πάμε. Τι θα εμφανιστεί ρε φίλε? Τι θα εμφανιστεί? Ωρε φίλε, μην χτυπάς γαμό το κερατό σου γαμό. Λιποθυμία, καπάκια. Φωνάχτε το 166. Αχ ρε φίλε, αχ, τι τραβάμε για να γουστάρουμε. Όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς δεν τρόμαζα τόσο. Ή τρόμαζα και δεν το θυμάμαι, κάτι τρίζει. Σκάω για να ακούμε και τις αντιδράσεις. Οχ. Πάμε έξω, πάμε έξω, πάμε έξω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε, αλλά πάμε έξω. Ωρε φίλε, ακούστε θορύβους. Κάποιος έτρεξε πίσω μου. Κάτι μάλλον έτρεξε πίσω. Τι θα γίνει τώρα, πρέπει να πηγαίνουμε από δωμάτιο σε δωμάτιο? Έλα ρε. Ανακύκλωση ρε φίλε. Θα πεθάνουμε εμείς για τα κουτάκια σου. Τι πρέπει να κάνω ρε φίλε?
Οχ, έλα ρε. Κάποιος με κοροϊδεύει, κάποιος παίρνει αυτή την κούκλα και την παίρνει από το παράθυρο εδώ και αλλού. Ψιθυρίζουνε. Οχ, Θεέ μου, δεν περνάω καλά. Και ακόμα δεν άρχισε το παιχνίδι, παιδιά. Έκλεισε η πόρτα. Έκλεισε η πόρτα, άνοιξε μου γρήγορα. Ναι, καλά, εντάξει. Παλιά, στο Τέξας. Ωρε φίλε, τον έχουμε πιει. Τον έχουμε πιει. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Να πάρω κανένα τζάμι, να πάρω καμία μάσκα, να πάρω το... Μην πω, γιατί και το YouTube. Τι πρέπει να κάνω? Ας κάνω μια προσπάθεια ξανά με την πόρτα. Ναι, καλά, εντάξει. Γράψε κόλλιας. Αχ, αμό... Ήρεμα, θα βρω την ανάσα μου και θα συνεχίσω. Τι τηλέφωνο χτυπάει, ποιο τηλέφωνο, με τι ρεύμα ρε φίλε? 60 χρονοκτήριο, 100 χρονοκτήριο. Πού είναι το τηλέφωνο? Οπ, τι είναι αυτό ρε? Αχ, πάω. Πάω. Τι να κάνω τώρα, το κοριτσάκι αυτό είναι πεθαμένο. Α! Τι έγινε? Τον σκότωσε. Πες μου ότι έχασα τώρα. Loading, παιδιά, έχασα. Όχ, το κεφάλι μου λέει, ευτυχώς δεν έχασε. Όχ, Θεέ μου. Ξημέρωσε. Πώς βρέθηκα εδώ? Εσύ πώς βρέθηκες εδώ ή εγώ γιατί πήρα την απόφαση? Πρέπει να βρω την κάμερα. Πρέπει να βρούμε την κάμερα. Πρέπει να βρούμε την κάμερα. Ευτυχώς ξημέρωσε, φίλε. Βρισκόμαστε μάλλον στο χώρο που κοιμόντουσαν τα παιδιά. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστος ο χώρος. Το πουλάκι τσίου. Εδώ έχει τίποτα να πάρουμε? Δεν έχει τίποτα να πάρουμε. Από εδώ έχει τίποτα να πάρουμε? Χωράμε. Έχει, λοιπόν. Δεν μπορώ να διαβάσω τι λέει. Πρέπει να βρω το λεξικό. Α, τα έχει χάσει όλα. Δεν έχει ούτε λεξικό, ούτε κάμερες, ούτε τίποτα. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει τη δεύτερη βραδιά. Δηλαδή, πόσες μέρες θα μείνεις εκεί, ρε φίλε, για να βγάλεις ένα βίντεο, για να κάνεις views? Δεν έχω την κάμερα. Δεν μπορώ να δω στις σκοτεινές γωνίες τι γίνεται. Να βγω έξω τώρα? Α, είμαι ακριβώς δίπλα ρε φίλε. Και αυτή ανοίγει τώρα? Όχι, δεν ανοίγει ακόμη. Πού είναι η κάμερα ρε? Γαμώ τις μύγες, γαμώ. Ας φτιάξω λίγο τη θέση μου, γιατί η κάμερα πού είναι? Πού πήγατε την κάμερα? Να την κάμερα. Μαζί με σημείωμα. Δεν μπορώ να διαβάσω τι λέει. Πρέπει να βρω το λεξικό. Μάλιστα. Το λεξικό εδώ είναι. Ωραία. Πάμε να διαβάσουμε τώρα τι λέει. Έλα, πάρ' το όμως. Δεν είσαι ευπρόσδεκτος εδώ. Σώπα, ρε φίλε. Κάτι μας είπες τώρα. Ποιος βαριά να σένει? Τι βαριά να σένει, ρε φίλε? Το πήρα. Παίρνω και την κάμερα. Αυτός που με χτύπησε πήρε και τα κεριά. Πρέπει να βρω τι συμβαίνει εδώ. Πρέπει να προσπαθήσω να ανοίξω τα φώτα σε όλο το κτίριο. Μάλιστα. Έλα ρε! Έχει αλλάξει κάτι εδώ πέρα? Όχι, ε. Δεν πρέπει να την έχω συνέχεια. Κάτσε να δούμε τώρα τι... Πρέπει να βρω μάλλον αυτή την ασφάλεια εκεί πέρα.
Ωραία, θα σπάσουμε αυτά. Σπάστα. Σπάστα να μπούμε σε ένα δωμάτιο που δεν έχουμε ξαναμπεί. Ωραία. Holy shit, τι είναι αυτό. Τόμα. Φρίκαρα αυτός. Τι είναι αυτό ρε. Πρέπει να κοιτάξω αυτό το δωμάτιο. Ναι, οκ. Okay. Πόπο φίλε. Σαπίλα. Λοιπόν, εδώ τι λέει. Ο διευθυντής της κατασκήνωσης, η διευθύντρια της κατασκήνωσης Μαρία Ανατόλιεβα εξαφανίστηκε μαζί με την υπόλοιπη κατασκήνωση, με τα υπόλοιπα άτομα της κατασκήνωσης και τους εργάτες, τους εργαζομένους. Η Μαρία πρόσεχε τα παιδιά σε ένα ορφανοτροφείο από το 44 μέχρι το 50. Είχε αφιερώσει και αφοσιώσει τον εαυτό της σε αυτή τη δουλειά και η πειθαρχία ήταν το πιο σημαντικό για εκείνη, οπότε οι γονείς εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους σε εκείνη. Ωραία. Και κάποιος τραγουδάει. Κάποιος τραγουδάει. Έχει τίποτα άλλο να δούμε εδώ? Κάτι έχει εδώ, δεν μπορεί. Εκτός από το πτώμα αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Πάμε. Πού μπορεί να είναι τώρα? Εδώ. Τι είναι αυτό? Δεν μπορούμε να το πάρουμε. Όπα. Εδώ μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει. Δεν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει. Δεν ξέρω και τι πρέπει να κάνω. Πού θα βρω την ασφάλεια? Μια φωτογραφία. Ούτε αυτή μπορώ να την πάρω. Ούτε αυτή μπορώ να την πάρω. Εδώ σέρνανε τους διάφορους. Κάποια φωτογραφία είναι εδώ. Νάτι. Νάτι παιδιά. Τι κάνει έτσι? Αν πάρω το κουτί, θα πάρω το κουτί μαζί μου λέει, και αν κάτι συμβεί θα χρησιμοποιήσω λέει τις λάμπες. Πήραμε το κουτί τώρα και πρέπει να το πάμε κάπου για να ανοίξουμε τα φώτα. Μάλιστα. Κάτι θα μου πεταχτεί και κάποιος τραγουδάει. Γιατί τραγουδάει? Ρε φίλε, μέρα είναι, γιατί δεν με αφήνεις να ηρεμήσω λίγο? Μέρα είναι, γαμό το κέρατο, γαμό. Γαμό τα φαντάσματα και τα πνεύματα όλης της γης. Ήρθαμε στο sleeping bag, έλα, βάλ το. Βάλε τώρα τη... Βάλ τη γρήγορα, θα έρθουνε. Ωραία, turn on the light, ανάφτε τα φώτα, ανάφτε τα. Είπαμε, θα τα λέμε τρεις φορές. Πού είναι τα φώτα? Άναψε τα φώτα. Έχουν φύγει οι μπρίζες. Πρέπει να βάλω τις... τις λάμπες ρε φίλε μάλλον. Ή όχι. Όχι. Πρέπει να ανάψω τα φώτα. Πρέπει να ανάψω τα φώτα κεντρικά. Καταλαβαίνετε ότι το παιχνιδάκι έχει full jumpscare και θα, άμα ζήσω θα είναι μεγάλο κατόρθωμα. Αυτό το τηλέφωνο χτυπούσε πριν. Λοιπόν, υπάρχει λέει μια έρευνα η οποία πραγματοποιείται για την εξαφάνιση των παιδιών αλλά και των υπαλλήλων στην κατασκήνωση, η οποία έρευνα άνοιξε το 55 με την ηγεσία λέει της διευθυντρίας Μαρία Ανατόλιεβα. Ο ύποπτος σε αυτή την υπόθεση είναι ένα παιδί που ζει στην κατασκήνωση, το όνομα είναι Γιάκοβ και μάλιστα έχουν βρεθεί λέει αποδείξεις για τα θύματα στο ερμάριό του, στο ντουλάπι του. Αυτό που του συνέβη είναι άγνωστο, δεν ξέρει κανείς τι του συνέβη. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε κι εμείς τι θα μας συμβεί, πώς θα ανάψουμε τα ρημάδια, τα φώτα εδώ πέρα.
Δεν μπορούμε να πάρουμε τις λάμπες εδώ. Έλα ρε. Θα μου φύγει το λαρύγγι. Δεν υπάρχουν φιλελάμπες, δεν υπάρχουν. Πρέπει να τις πάρω και να τις βάλω, να τις τοποθετήσω. Σωστά. Δεν ξέρω, πάμε να δούμε. Πρέπει να βρούμε κάποιο διακόπτη, πρέπει να βρούμε, τι πρέπει να βρούμε. Έχει κάποιο διακόπτη ο οποίος να είναι της προκοπής. Μήπως είναι εδώ μέσα. Πά. Άρα εδώ δεν υπάρχει διακόπτης. Εδώ μήπως υπάρχει διακόπτης. Εδώ μέσα ίσως. Άνατος. Άναψε το φως εδώ. Πω, παίζουν οι μουσικές περίεργες. Τι είναι αυτό. 1955. Η έναρξη, το άνοιγμα δηλαδή, τα γένεια της κατασκήνωσης με τα παιδάκια εδώ πέρα. Τι ωραία, τι χαρούμενα ήτανε, τι πάθανε μετά. Υποθέτω αυτό διακόπτη μετά το χρειαστούμε να το θυμόμαστε. Γιατί βλέπω ότι... Από πού ακούγεται τη μουσική. Από πού ακούγεται τη μουσική. Ωχ, Θεέ μου. Από το τέτοιο, ας το κλείσουμε. Πάμε. Τώρα που άνοιξαν τα φώτα, ένα φως άνοιξε στην ουσία. Για πάμε λίγο στην κεντρική, μπας και πάρουμε τις λάμπες και τις τοποθετήσουμε. Να το άνοιξε και εδώ. Πρέπει να πέσω στο κρεβάτι, λέει, θα ανοιχτώσει σύντομα. Όχ. Δεν θέλω ρε φίλε. Sleep. Πάμε. Night 2. Λογικά θα χειροτερεύει το παιχνίδι. Και την πρώτη νύχτα δεν πέρασα και πολύ καλά. Λοιπόν, το ρολόι σταμάτησε στις 3:07. Μάλιστα, το ρολόι σταμάτησε στις 3:07. Πάρε την κάμερα. Πάρε την κάμερα μεγάλε, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Αχ, Θεέ μου, τι θα εμφανιστεί. Λογικά θα πρέπει να πάμε στα άλλα δωμάτια τώρα, ε. Έχει κλείσει πόρτα και στα δύο. Έχει κλείσει πόρτα και στα δύο. Την πατήσαμε, φίλε. Πάμε τώρα, δεν πειράζει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Αριστερά ή δεξιά. Αριστερά ή δεξιά. Αριστερά. Δεν ανοίγει. Παίζει το ραδιόφωνο μόνο του. Ωρε φίλε. Ανοίγει αυτή όμως. Γαμώ το κέρατο. Κοιτάξτε εδώ σκοτάδι. Ωχ φίλε μου. Για σένα τα κάνω όλα. Και για μένα γιατί μ' αρέσουνε. Αλλά... Κλείστο, κλείστο. Πήγαινε κλείστο. Hey! Κάτι θα πεταχτεί εδώ. Μην κλείσεις. Hey, γαμώ το κέρατο, γαμώ. Αφού το ξέρω ότι θα πεταχτεί. Θα βγω έξω. Πού πας ρε, πού πας. Κοιτάξτε εδώ πως είναι αυτή.
Αγαμώ το. Πολύ έντονο το παιχνίδι. Πολύ έντονο, παιδιά. Πολύ έντονο. Σε φάση που είμαι έτοιμος να το κλείσω. Αχ. Πολύ έντονο. Όπως βλέπετε, ξεκινάμε το παιχνίδι, την επανέναρξη, με κάτι πολύ δυνατό, έτσι. Και θέλω να μου πείτε στα σχόλια εξίσου δυνατά παιχνίδια. Είτε είναι σύντομα σαν αυτό που διαρκεί μία ώρα, μία μισή περίπου, είτε είναι πιο μεγάλα. Τα οποία θα γίνονται σε μέρη, έτσι, σε επεισόδια. Πάμε. Άνοιξε και αυτή τώρα, γαμώ το κέρατο, το σέρνουνε το πτώμα. Ποιος το σέρνει το πτώμα εδώ? Ποιος το σύρε το πτώμα, πού το πας? Παιδιά, δεν ξέρω αν θα αντέξω να το βγάλω όλο το παιχνίδι σε αυτό το επεισόδιο. Θα παίξουμε και αυτή τη νύχτα, άντε και μια επόμενη, δεν ξέρω πόσες έχει. Ακούω ανάσα. Ποιος ανασένει αυτός? Πρωταγωνιστής. Δεν πίστευες, μεγάλε, ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα? Επάρτα τώρα. Δεν σε χάλασε. Και δεν με χάλασε και εμένα. Πάμε. Πάμε, πάμε. Θα καταγράψω τα πάντα. Αυτό το κουτί, λέει, δεν υπήρχε εδώ πριν. Πήγαινε, πάρτο. Τι είναι αυτό? Είναι κλειδωμένο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι έχει μέσα. Ναι, είναι κλειδωμένο. Το κλειδί που είναι. Ποιο πνεύμα της κολάσεως το έχει? Έκλεισε πάλι πόρτα. Έλα ρε φίλε, γαμώ τα τζάμια. Πρέπει να παραπάρουμε λάμπες. Αυτή η δουλειά θα γίνεται τώρα. Θα μας πάνε τα πνεύματα της λάμπες. Και εμείς θα πρέπει να τις αντικαθιστούμε. Φέρε μια λάμπα. Πού ήτανε? Εδώ ήτανε. Τι θα πεταχτεί εδώ τώρα, τι θα πεταχτεί? Άσε με να βάλω τη λάμπα, σε παρακαλώ. Άσε με να τη βάλω. Θα έχει jump scare. Θα έχει jump scare. Πρέπει να βρούμε το κλειδί. Μπες αυτή την πόρτα πάλι. Είναι κλειδωμένη. Είναι κλειδωμένη, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχω χάσει στοιχεία, δεν ξέρω αν έχω χάσει πράγματα. Προχωράω και ό,τι γίνει τώρα. Πάμε εδώ. Σταμάτησε. Έτρεχε η βρύση και σταμάτησε. Να τη πάλι κούκλα. Κι άλλο κουτί. Ωπα ρε, μην κλείνεις. Λοιπόν, αυτό το κουτί δεν μπορώ να το ανοίξω. Δεν μπορώ να το ανοίξω. Τότε τι μου το δείχνεις, δε φίλε? Τι μου το δείχνεις το κουτί αυτό? Τι έγινε εδώ? Τι έγινε εδώ, ρε? Ποιος μου βάλε αυτή τη μαλακία εδώ πέρα? Με παγίδευσε εδώ τώρα. Και πώς θα φύγω? Άνοιξε το παράθυρο και βγες έξω, τελείωσε. Δεν ξέρω πώς θα φύγω. Κάτι στάζει από το πάνω. Να μη σου πω τώρα.
Όλα καλά. Προχωράμε. Έφυγε. Ναι, αλίμονο. Αφού μου τάσκασε μες στη μούρη, έφυγε. Γαμώ το κέρατο, γαμώ από jump scare σε jump scare. Φέρε μια λάμπα. Έκλεισε. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουμε αυτή. Παιδιά, τρέμουν τα χέρια μου, έτσι. Τρέμουν τα χέρια μου, πραγματικά. Γαμώ το κέρατό σου, γαμώ. Έκλεισε την πόρτα αυτό το η κολοκούκλα. Πες μέσα. Πρέπει να βρούμε το κλειδί για αυτό το κουτί. Πρέπει να βρούμε το κλειδί για αυτό το κουτί και δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε καλά. Εδώ μήπως υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε, μωρή. Κουφάλα. Εδώ ήρθαμε. Εδώ πρέπει να έρθουμε. Υποθέτω, έτσι. Και τώρα τι πρέπει να γίνει. Θα τριγυρνάμε σαν την άδικη κατάρα. Κλείσαν την πόρτα. Αρχίζουμε πάλι. Πάλι τα ίδια! Άνοιξε η άλλη τώρα. Πάλι τα ίδια. Και έχει πόσες βραδιές ακόμα. Έλα ρε φίλε! Ναι, οι μύγες τώρα μας πειράζουνε. Μας την έχουνε πέσει όλοι οι καβαλάρδες της αποκάλυψης. Έχει κανένα κλειδί εδώ? Δεν έχει κανένα κλειδί εδώ. Και τι ήρθα να κάνω εγώ τώρα? Το κλειδί. Με αυτό το κλειδί μπορώ να ανοίξω, λέει, το κουτί και με αυτό το κλειδί μπορώ να πάω στο άλλο δωμάτιο και να με πετσοκόψουνε. Από πού θα μου έρθεις, από εδώ, από εδώ. Έκλεισε πόρτα πάλι. Εντάξει, παλιά μου τέχνη. Μπες τώρα, μπες. Θα τα φας με στη μούρη. Μπες. Άνοιξε το κουτί και πίσω σου θα είναι η τρισκατάρατη. Πάρε, τι είναι αυτό? Αγαπημένο ημερολόγιο, σήμερα είναι η ετήσια επέτειος του ανοίγματος της κατασκήνωσης. Προετοιμάζομαι γι' αυτό 3 χρόνια τώρα. Γι' αυτό το καλοκαίρι αυτό θα είναι special, θα είναι... Ωπα ρε, δεν διάβασα τίποτα. Τα ζώα μου αργά είμαι κι εγώ. Η νύχτα του 58, οχ. Η νύχτα του 58. Μετά από μια, λέει, τρομερή καταιγίδα, δεν υπάρχει φως στο κτίριο. Τι πρωτότυπο. Λοιπόν, έχουμε μεταφερθεί στο 1958, τη νύχτα για την οποία, σε αυτήν την επέτειο για την οποία προετοιμαζόταν η ιδιοκτήτρια, η διευθύντρια. Αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, ας παίξουμε και τη νύχτα του 58 να δούμε τι θα γίνει.
όπου έχουμε ένα φακό απαρχαιωμένο και καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να συμβεί, έτσι. Ωραία, φίλε. Τάξη είναι εδώ, τι είναι. AHR. Τα κοράκια απ' έξω κάνουν πάρτι. Λοιπόν, με αυτό το φακό θα τη βγάλουμε στη νύχτα του 58. Το κτίριο βέβαια δεν είναι και σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά εντάξει. Το γραφείο της καθηγήτριας, όπου φαντάζομαι δεν έχει... Α! Οι γιατροί έκαναν λάθος διάγνωση για τον Ιβάν, εκδικείται για το χαμένο της παιδί. Μάλιστα. Χρειάζεται, λέει, μεταμόσχευση καρδιάς και μόνο αυτό μπορεί να τον βοηθήσει. Δεν έχω πια τη δύναμη να παλέψω με τους γιατρούς. Αποφασίσαμε να μην επικοινωνήσουμε μαζί τους ξανά. Θα θεραπεύσω μόνη μου το γιο μου, ό,τι και αν χρειαστεί, ανεξάρτητα από ό,τι και αν χρειαστεί να κάνω. Μάλιστα, έκανες βλακία, κοπελιά, και ο μικρός εδώ. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο να πάρουμε, λουλουδάκια. Πάμε να μπούμε στα άλλα δωμάτια να δούμε τι γίνεται. Ζωγραφιές, κεριά. Ας πάω στο βάθος, μήπως έχει τίποτα. Γιατί, ποιος ξέρει, έχει μια φωτογραφία εκεί, ας πούμε. Αλλά δεν μπορώ να μπω εκεί. Δεν μπορώ να μπω. Πάμε. Α, εδώ ήταν τάξη, πριν γίνει ένα ρημάδι. Ωχ, ρε φίλε, αυτά τα ποδηλατάκια. Αχ. Θα αρχίσει να τσουλάει μόνα τους. Τα παιχνίδια θα αρχίσουν μόνα τους να... Να πάω εδώ. Γαμώ το κέρατο, γαμώ, σπάνε τα πάντα. Και μη σας πω τι άλλο σπάει. Τα παιδιά κοιμούνται, λέει. Αν πρόλαβα να διαβάσω καλά. Κοιτάξτε που έστειλαν οι γονείς τα παιδιά τους εν τω μεταξύ. Υποτίθεται ότι είναι το 58 και μόλις είχε ένα χρόνο λειτουργίας είχε εδώ η κατάσταση. Έλα, άρχισε να κάνεις πετάλι μόνος σου. Λοιπόν, ανοίγουμε σιγά σιγά αυτά. Ωραία, και που το άνοιξα τι έγινε. Κάτι άνοιξε εδώ, να το. Και τα τακούνια της κυρίας τώρα. Άννα λέει πρέπει να τρέξουμε. Όλα λέει οφείλονται στη διευθύντρια. Την κατασκόπευα και μιλούσε σε κάποιον λέει για κάτι πολύ κακό. Πρέπει να με πιστέψεις, προειδοποίησε τους πάντες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ώσπου έκρυψα λέει το κλειδί της λέει στην ντουλάπα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε, βοήθησέ με. Βρίζει το παιδί. Όχ, να τα αρχίζανε τα παιχνίδια μόνα τους να παίζουνε. Τη φωτογραφία την είδαμε. Ακούω θορύβους από παντού. Κλείσε. Πού είναι αυτό το παιχνίδι που... Εδώ. Ωραία, βρήκαμε ένα κλειδί για ένα χρηματοκιβώτιο. Το οποίο είναι πού? Δεν μπορώ να το σταματήσω αυτό τώρα. Εδώ είναι. Ζυγαριά, να ζυγιστούμε μία. Έχω πάρει κιλάκια, άστο. Λοιπόν, ξανά μέσα. Έλα ρε φίλε, δεν είναι τα παιδιά. Δεν είναι τα παιδιά. Εσύ τα έχεις κάνει αυτά. Εσύ τα έχεις προκαλέσει αυτά.
Πάει το κοράκι. Έσπασε το τζάμι και μπήκε μέσα. Ας δούμε τη φωτογραφία. Το safe που είναι που λέει. Να το. Και πώς θα πάω εκεί. Μπράβο. Άνοιξε το. Πήρε λέει το δεύτερο γκύλιντρο με το αέριο. Πρέπει να ρίξουμε λέει σπρέι υπνηλίας για τον ύπνο λέει, ώστε όλα τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για χειρουργείο και να τα γυρίσω πίσω. Δηλαδή αυτή θέλει να βρει κατάλληλη καρδιά για το γιο της από τα παιδιά. Πω τι κάνει τύπισσα. Δουλέψαμε μαζί με τον Αλεξέη Σεργέβιτ σε ένα ορφανοτροφείο. Τότε λέει κάτι έκανα λέει περίεργο και έλαβα ένα παράπονο και ο ιδιοκτήτης έπρεπε να κλείσει το ορφανοτροφείο, οπότε με έδιωξαν λέει από την ιατρική μου εργασία. Τώρα λέει δεν θα κάνω τέτοιο λάθος επειδή εκείνος μόνο ξέρει για τη συμφωνία μας. Πρέπει να συνεχίσω να ψάχνω ανθρώπους για εκείνους. Α, δεν είναι για καρδιές, είναι για νεφρά, ώστε να παραλάβουν λέει τα νεφρά και ο Αλεξέη Σεργέβιτς θα με βοηθήσει να κάνουμε λέει τη μεταμόσχευση καρδιάς για τον Ιβάν, για το γιο της. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις από τις ιατρικές, ας πούμε, καταγραφές, ο Γιάκοβ είναι ο ιδανικός δότης, το παιδί για το οποίο λέγανε ότι ευθύνεται στην αρχή. Θα στήσω ένα ατύχημα και κανείς δεν θα τον αναζητήσει. Ρε την τύπησα. Σου εύχομαι τα χειρότερα. Λοιπόν, εδώ έχει ένα ημερολόγιο. Ένα ξεχωριστό παιδί, λέει ο Γιάκοβ, ήρθε λέει στην κατασκήνωση. Δεν έχει λέει γονείς ούτε συγγενείς και έγινε ο αγαπημένος μου γιατί μοιάζει πολύ με το γιο μου τον Ιβάν. Θέλω πολύ να τον δω. Ο Γιάκοβ είναι ένα καλό παιδί. Αν και δεν μιλάει, αλλά καταλαβαίνει τα πάντα και κάνει ό,τι του ζητήσω. Το απόγευμα έπρεπε να συναντηθώ με τον Αλεξέη Σεργέβιτς στο καταφύγιο όπου συνηθίζαμε να δουλεύουμε, όχι στο καταφύγιο, στο ορφανοτροφείο εννοεί. Με διέταξε να ολοκληρώσω λέει τη συμφωνία μας, μάλλον έπρεπε να διαβάσουμε αυτό πρώτα και μετά το επόμενο. Η μέρα έφτασε, ο Γιάκοβ θα με βοηθήσει με αυτό. Α, το μπιτσιρικά. Πριν πάει για ύπνο, τα παιδιά πάντα λέει κατασκευάζουν ιστορίες τρόμου την ώρα που οι σύμβολοι, οι βοηθοί τους βάζουν για ύπνο. Αυτό μπορεί να τους αποσυντονίσει. Και τώρα πάμε. Χτυπάνε πόρτες ήδη. Να το. Πρέπει να βάλω τον κύλινδρο κάτω από την πόρτα και να πάω να γυρίσω πίσω στην τάξη. Δηλαδή πρέπει τώρα αυτή να πάει και να τα υπνώσει όλα, να τα υπνοτήσει όλα με τον κύλινδρο. Πω φίλε, διεστραμμένο μυαλό. Φύγαμε, πάμε στην τάξη. Να το. Τι έγινε ρε παιδιά. Κλείσε. Κλείσε τον κύλινδο, δεν γίνεται. Πάει κι αυτή. Την πάτησε μόνη της. Ναι, την πάτησε μόνη της παιδιά αυτή. Αυτός τηλεμεταφέρθηκε σε αυτή τη νύχτα. Επέστρεψε. Και είναι μέρα. Ωραία, πάρε. Το σημειωματάριο, το ημερολόγιο της Μαρία. Η κάμερα όπου την παίρνουμε. Και δεν το χρειαζόμαστε, υποθέτω πια αυτό. Τώρα θα λύσουμε την υπόθεση λογικά. Τα χειρότερα έρχονται δηλαδή. Αυτή είναι η τάξη, έτσι. Πάμε μέσα. Κάποιος βρίσκεται από πίσω και είναι κλειδωμένη. Ποιος βρίσκεται από πίσω, ρε φίλε. Ωραία. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε στο sleeping bag, μήπως ξαναπέσουμε για ύπνο. Και αυτή η πόρτα δεν θα ανοίξει ποτέ. Αυτό το έχουμε διαβάσει.
Πρέπει να μπούμε στην τάξη και να κάνουμε κάτι. Το κουτί το πήραμε, το περιεχόμενό του. Okay, κάποιος κρύβεται στην άλλη πόρτα, στο άλλο δωμάτιο. Αυτό το έχουμε δει. Τα κοράκια εδώ πολλαπλασιάζονται. Τι πρέπει να γίνει δεν ξέρω. Α, έχει ένα σημείωμα κάτω για κάτι πατημασιές. Χέρια. Χέρια, πόδια. Ενημερώθηκες, λέει, να φύγεις από εδώ. Φύγε από το σπίτι αυτό μόνος, από το μέρος αυτό μόνος. Και είναι παιδικά τα γράμματα, έτσι. Ο Γιάκοβ είναι. Μάλιστα. Δεν θα φύγω, ρε φίλε. Θα ανοίξει η πόρτα. Δεν υπάρχει πόμολο. Υπάρχει. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Κάτι άνοιξε άλλο. Εδώ πέρα δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ας πάμε εδώ μήπως και... Ακολουθώ και λίγο τους ήχους, ξέρετε. Πάω στο, στην τάξη. Τι ανοίγει, δεν έχω καταλάβει. Το ρολόι που πριν δεν μπορούσαμε, τώρα μπορούμε να το πάρουμε. Μάλιστα. Τι διάολο. Και αυτή τη φωτογραφία μπορούμε να την πάρουμε. Ωραία, και την πήραμε. Πρέπει να μαζέψουμε τις φωτογραφίες. Όπω τρίζουν τα πάντα πάλι. Πρέπει να μαζέψουμε τις φωτογραφίες. Αυτή μπορούμε να την πάρουμε. Και αυτή μπορούμε να την πάρουμε. Οκ. Okay. Την πήρα και αυτή. Θα ανοίξει πόρτα. Λοιπόν. Θα πάρουμε και αυτή. Πάρτη και αυτή. Αυτό μπορούμε να το πάρουμε. Πάρτε και αυτό. Υπάρχουν άδειες σελίδες στο ημερολόγιο της Μαρία. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πού μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πάμε μέσα δηλαδή. Άρα βρήκαμε μια άκρη. Το πήραμε και αυτό. Τώρα θα γίνει μαλακία. Ω! Γνωρίζω ότι συνέβη εδώ. Άσε με να σε βοηθήσω. Πες μου ποιος είσαι. Α, προσπαθεί να επικοινωνήσει. Ωραία, πάμε να το δώσουμε στον πιτσιρικά. Γιατί ο πιτσιρικάς πρέπει να είναι. Να το. Αυτός που θα σε φάει είμαι. Τώρα πρέπει να περιμένουμε. Χτυπάει το τηλέφωνο, παιδιά. Θα ακουστεί τώρα η φωνή από το υπερπέραν. Σταμάτησε. Σταμάτησε η φωνή. Ή το τηλέφωνο. Ρε φίλε, πάλι κούκλα. Άνοιξε η πόρτα τώρα. Πρέπει να γράψουμε πάλι το γράμμα. Αχ, έλα, επικοινώνησε. Γνωρίζω, λέει, ότι οι άνθρωποι σκοτώθηκαν εδώ. Εσύ το έκανες. Πες μου και θα σε βοηθήσω. Μάλιστα. Ναι, προκάλεσέ τον. Προκάλεσέ τον. Προκάλεσέ τον. Γιατί λέω τα πάντα τρεις φορές εδώ μεταξύ σε αυτό το gameplay. Το πήρε.
Το πήρε. Θα περιμένω. Να δω τι θα απαντήσει. Μήπως πρέπει να το ξαναγράψω. Πάω προς τα μέσα. Όπου τα τριξίματα χειροτερεύουν. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν... δεν κατάφερα και τίποτα. Τι πρέπει να κάνω τώρα, ρε φίλε, του είπα. Θα σε βοηθήσω. Α, μου έχει γράψει. Κατηγορήθηκα αλλά δεν έκανα τίποτα. Φύγε από εδώ. Μάλιστα. Να το μωρό. Το πιτσιρίκι που γελάει. Ω φίλε. Ξαναγράψε. Λοιπόν, ονομάζεσαι Γιάκωβ. Ζούσες εδώ μόνος σου για πολλά... Ζεις μάλλον εδώ μόνος σου για πολλά χρόνια. Πάρτο ρε. Πάρτο και δώσε το. Έλα ρε φίλε. Μην τα διαλύεις όλα. Προσπαθώ να σου μιλήσω. Για πες. Θα μου στείλεις πάλι την κούκλα με φρικάρι. Γράψε μου. Πες μου τα παραπονά σου. Εδώ είμαι εγώ για να σε βοηθήσω. Και να έχω και 40 εκατομμύρια views στο βίντεο. Να το. Τώρα θα μου πει φύγε γιατί σε έφαγα. Πίσω και σε έφαγα. Ναι, λέει, εδώ επικοινωνώ με τους φίλους μου. Φιλάμε το μέρος γιατί είναι το σπίτι μας. Πολλούς από τους ανθρώπους έρχονται εδώ για να σπάσουν τα πράγματά μας. Αλλά οι φίλοι μου με βοηθούν να διώξουμε τους ξένους. Φοβάμαι ότι κάποιος θα με δει και θα πει ότι ζω εδώ και αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν για μένα. Μη χτυπάς, μη χτυπάς. Έχω αρχίσει και σε συμπαθώ. Να την κούκλα πάλι εκεί μπροστά. Έχω αρχίσει και σε συμπαθώ, μη μου την πέσεις. Ποιοι είναι οι φίλοι σου και γιατί βρίσκονται εδώ κι αυτοί. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Ποιοι είναι οι φίλοι σου και γιατί θα μου την πέσετε όλοι μαζί να με στείλετε στην παράνοια. Τώρα θα μου πει... Όλοι οι λεγεωνάροι της κολάσεως με τους δαίμονες και τα... Κούκλα ήταν εκεί. Όχι το τρίποδο. Ωχ, να το. Τα πνεύματα αυτού του μέρους. Εκείνοι που βασανίστηκαν εδώ, που παρέμειναν κλειδωμένοι εδώ, εκείνη τη μέρα, όταν εκείνο το απόγευμα έκλεισαν τα φώτα, κάποιος ήρθε και μάλλον ήταν το άτομο που βρισκόταν μαζί με την διευθύντρια, δεν με βρήκε και γι' αυτό δηλητηρίασε όλους όσους έμεναν εδώ και την διευθύντρια. Μάλιστα. Σας δηλητηρίασε όλους αυτός που νάτος είναι απ' έξω. Αυτός που ήθελε τα νεφρά. Και τώρα τι κάνουμε, θα γράψει άλλη μία. Όλα αυτά σχεδιάστηκαν από τη διευθύντρια της κατασκήνωσης. Τι είναι αυτά που λες? Σε τι άτομο μιλούσε? Χτυπάει πόρτα. Χτυπάει πόρτα, παιδιά, κάποιος είναι απ' έξω. Πω φίλε. Κορυφώνεται μάλλον η φάση. Τρίζουν τα πάντα. Ούτε σαν πιο κάραβο στον ειρηνικό δεν κάνει έτσι. Έλα, πες μας φίλε. Χτυπάει πόρτα. Εκείνη τα έκανα όλα.
Είδα, λέει, τη διευθύντρια να μιλάει σε κάποιον σε ένα παλιό νοσοκομείο κοντά στην κατασκήνωση. Συμφώνησαν πως θα έκαναν το κόλπο εκείνη τη νύχτα. Τότε, λέει, κατάλαβα ότι συσχετιζόταν με εμάς, αλλά δεν μπορούσα να προειδοποιήσω τους πάντες. Δεν είδα ποιος άλλος ήταν εκεί, γιατί τρόμαξα και κρύφτηκα. Εκείνο το πρωί πήγα στο κτίριο και δεν βρήκα κανέναν, και επίσης δεν ήταν εκεί και το χρηματοκιβώτιό της. Σκέφτηκα ότι ο άντρας αυτός και η βοηθή του είχαν πάρει τα πάντα και έκρυψαν τα πτώματα σε αυτό το κτίριο. Έπρεπε να μείνω εδώ και να ζήσω, λέει, στον φωταγωγό και μερικές φορές μόνο να πάω στα δωμάτια. Ο πιτσιρικάς ζει, είναι ζωντανός ή έχει πεθάνει? Πόσες φορές θα γράψουμε ακόμα? Τουλάχιστον είναι μέρα. Αυτό το κτίριο είναι εγκαταλειμμένο, μπορώ να πάω εκεί? Γιατί να πας και εκεί? Έλα. Και θα μου πει τώρα, ναι, πήγαινε. Άρχισε να παίζει. Να, έγραψε. Ή όχι, δεν έγραψε. Ο Γιάκωβ δεν απαντάει, λέει, πρέπει να πάμε στο εγκαταλειμμένο νοσοκομείο, πρέπει να βγάλουμε, λέει, τις τάβλες από την μπροστινή πόρτα, μάλιστα. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Εκεί θα γίνει ο χαμός, φίλε. Εδώ που φτάσαμε, θα τελειώσουμε. Για να δούμε. Loading. Νύχτα τώρα θα είναι, night 3, να το. Πω πω, φίλε. Μέσα στο νοσοκομείο με όλα τα πτώματα. Ο Γιάκωβ είπε ότι θα έβρισκα αποδείξεις εδώ. Ας ρίξουμε μια ματιά. Τι ματιά να ρίξεις, δε φίλε, πάρε την κάμερα. Ετοιμαστείτε, παιδιά. Πάρε και το... Τι άλλο είναι να πάρουμε? Ετοιμαστείτε για το γλέντι της ζωής σας που έλεγε και ο Αγγελάκας. Πόρτα δεν ανοίγει, είναι μαλυσίδες. Και εδώ μπορούμε να πάρουμε κάποια εφημερίδα να διαβάσουμε τι συνέβη εδώ? Δεν μπορούμε, πόρτα δεν ανοίγει. Κλασικά, πόρτα αλυσοδεμένη και αυτή. Εδώ κρεβάτια, πω πω, φίλε μου. Ετοιμάζομαι ψυχολογικά. Λοιπόν, πώς μπορούμε να φύγουμε τώρα από εδώ? Γυρίζουμε πίσω και θα γίνει βλακεία. Και θα γίνει βλακεία. Να, ακούγονται τα πάντα. Μιλάω εντωμεταξύ συνέχεια. Μόλις ήρθα, λέει, πρέπει να βρω αποδείξεις. Μήπως να φύγεις? Μιλάω συνέχεια για να διασκεδάσω. Το κερί αυτό δεν μου χρειάζεται. Ούτε αυτό ανοίγει. Κάτι θα ανοίξει στην τελική. Ακούστε εδώ. Να το! Γαμώ το κέρατο, δεν είδα τι είναι. Ευτυχώς ήταν μόνο ήχος. Ποιος τι πάει? Φίλε, τα κρεβάτια. Τα κρεβάτια. Άνοιξε κάποια πόρτα. Το κρεβάτι αυτό, τι έγινε εδώ? 1946 μετά τον πόλεμο. Δεκάδες, λέει, παιδιά κατέληξαν σε καταφύγια αφού είχαν χάσει όλα τους γονείς τους. Ένα ορφανοτροφείο για τη συντήρηση, το μεγάλο με των παιδιών, δημιουργήθηκε από το στρατό.
Φιλαλάζει ο χώρος. Είναι τελείως στοιχειωμένος. Τελείως. Τελείως στοιχειωμένος. Κάτι θα πεταχτεί εδώ. Κάτι θα πεταχτεί. Ωραία, φίλε. Δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Δεν ανοίγει. Ωραία, φίλε, τι είχε να φτιάξει. Άνοιξε η πόρτα. Άνοιξε η πόρτα. Είμαι σίγουρος ότι θέλω να μπω στο θάλαμο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να πάρουμε από εδώ. Δεν μπορεί. Πρέπει να βρούμε αποδείξεις. Δεν υπάρχει... Να, τη κούκλα. Τι κούκλα είναι αυτή, ρε φίλε. Oh. Ο γιατρός του ορφανοτροφείου είχε κατηγορηθεί για παράνομη, λέει, παράνομο εμπόριο οργάνων για 6 χρόνια. Έκανε, λέει, λαθασμένες διαγνώσεις και έκανε χειρουργία για να αφαιρέσει τα νεφρά. Ο διευθυντής δεν γνώριζε γι' αυτό, αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει όλη αυτή η διαδικασία. Το ορφανοτροφείο έκλεισε και το κτίριο έμεινε εγκαταλειμμένο. Οπότε έχουν πεθάνει άνθρωποι εδώ. Άνοιξε, ρε φίλε. Η πόρτα οδηγεί δίπλα σε άλλο ένα δωμάτιο. Πρέπει να πάω στο backpack για να ανοίξω τα chains, τις αλυσίδες. Γαμώ το κέρατο. Ωχ, ρε φίλε. Ωχ, δεν αντέχω. Έλα, ρε, έλα. Άσε με να το πάρω. Άσε με να τελειώσω αυτό το παιχνίδι επιτέλους. Το μέρος δεν θα με αφήσει να φύγω. Πρέπει να τελειώσω αυτό που άρχισα. Και εγώ αυτό λέω, να τελειώσω αυτό που άρχισα και να πάω να φύγω. Ο λαιμός μου. Στραβώ κατάπια. Πάμε μέσα. Δεν ανοίγει αυτό. Πάμε μέσα, παιδιά. Έχουν μπλοκάρει την πόρτα τώρα. Να το άνοιξε εδώ. Το τέλος είναι πάντα το χειρότερο. Άνοιξε και... Τι γελάς, ρε. Πω πω, φίλε. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω στο πρωί, γιατί σήμερα η βάρδια, λέει, με ενοχλεί. Θέλω να τρέξω μακριά από εδώ, αλλά ξέρω ότι δεν θα πληρωθώ. Ακούω φωνές σαν να μην είμαι μόνος. Νόμιζα ότι είδα μια γυναίκα. Είδα, λέει, τη σιλουέτα της ή τη σκιά της. Πήγε μέσα στην ντουλάπα. Φοβάμαι να την ακολουθήσω και να μετακινήσω την ντουλάπα. Δεν θέλω να τσεκάρω αν αυτό είναι αλήθεια ή αν είναι η φαντασία μου. Η οποία, λέει, έχει οξυνθεί μετά από ένα ποτήρι βότκα. Κάποια, λέει, προϊόντα που έγιναν, λέει, από φτερά και δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν τα έχω δει πουθενά ξανά. Μοιάζουν, λέει, τρομερά και μυρίζει νεκρά πράγματα εκεί κάτω. Οκ, okay, λέει, θα κάνω πιο άλλο ένα ποτήρι και θα πάω στο κρεβάτι μέχρι το πρωί. Μάλιστα. Η βότκα εδώ πέρα, πώς θα πιούμε κι εμείς ένα ποτήρι. Άνοιξε την ντουλάπα. Θα πεταχτεί τώρα, ξέρω, παιδιά. Ετοιμάζομαι για jumpscares, δεν είναι. Το πράγμα μυρίζει από χίλιες πλευρές. Αχ, ρε φίλε. Μπες πάλι εδώ. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Εδώ μέσα πάλι κουκλανάτι. Αυτή η πόρτα μήπως ανοίγει, να το. Θα ανοίξει την πόρτα. Για να δούμε τι θα δούμε. Άνοιξε τη. Η σιλουέτα αυτήν θα πεταχτεί. Εδώ μέσα στον νηπτήρα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ υπάρχει κάτι να διαβάσουμε. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ είναι ένα σάπιο ψυγείο. Εδώ τίποτα. Εδώ κάτι υπάρχει όμως.
Δεν ξέρω τι κάνω λάθος, λέει, αλλά δεν έχω επιλογή. Πρέπει να σώσω το γιο μου τον Ιβάν. Αυτή είναι η διευθύντρια. Ήμουν τυχερός γιατί ο Αλεξέη Σεργέβιτς συμφώνησε να βοηθήσει. Δεν πρέπει να τον απογοητεύσω. Κανείς δεν πρέπει να ξέρει τι κανονίζουμε. Λοιπόν, έρχονται όλοι. Νάτο, μη χτυπάς. Δεν σου ανοίγω. Έρχονται να εκδικηθούν εμένα για τον Αλεξέγεβιτς. Από εδώ μπήκα, από εδώ μπήκα. Η ηρεμία αυτή δεν μ' αρέσει καθόλου. Και δεν ανοίγει κιόλας αυτή η πόρτα. Πρέπει να πω πάλι έξω από εδώ. Γιατί ξέρεις, αυτή την ηρεμία θα σου πεταχτεί την ώρα που δεν το περιμένεις. Αν και το περιμένεις κάθε στιγμή και θα πάθεις καρδιά. Να το άνοιξε. Όχι. Πάμε να ανοίξουμε τις άλλες. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν υπάρχει άλλη. Άρα πρέπει να πάμε εδώ. Εδώ πήγαμε. Για πάμε πάλι σε εκείνο το δωμάτιο. Κάτι έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά εδώ πέρα. Να πάρω αυτό το κουτί από εδώ μέσα, να το καταναλώσω. Αυτή η πόρτα δεν θα ανοίξει με τίποτα. Να το. Γιατί πρέπει να βγω έξω όμως. Η μπαταρία, ρε φίλε, η μπαταρία του τελείωσε. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε άλλες πόρτες, δηλαδή. Εδώ τι έχει? Χειρουργικά εργαλεία, μάλιστα. Εδώ γίνανε όλα. Είμαστε στο χειρουργείο. Εδώ γίνανε όλα, παιδιά. Να τα εδώ. Να τα. Άσε με να σε βοηθήσω, ρε φίλε. Να τα. Ακούγονται τα εργαλεία. Δεν είχα χρόνο να τον σώσω. Δεν το πιστεύω. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δεν είναι αυτός, λέει ο γιος μου. Θα τον σώσω. Πρέπει να βρω ένα δότη, λέει, επιγόντος. Δεν νομίζω να τον έσωσε. Ας πάω εδώ από πίσω. Παιδιά, κάτι χοντρό θα γίνει. Φέρ' το αυτό εδώ. Γιατί δεν έχω μπαταρία για το πριόνι το ηλεκτρικό. Άκου, 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 άκου. Άκου τι συμβαίνει εδώ μέσα. Και πού δεν έχει πορτάλι εδώ. Δεν έχει άλλη πόρτα εδώ, παιδιά. Πρέπει να πάω έξω. Λογικά θα έχουν μετακινηθεί τα κρεβάτια, υποθέτω. Όπα. Χτυπάει το κινητό τώρα και με αποσυντονίζει. Ή όχι. Όχι, ρε φίλε. Πού πρέπει να πάω τώρα? Καρδιά. Καρδιά. Καρδιά, παιδιά, καρδιά. Άνοιξέ το. Άνοιξέ την κολόπορτα. Ωρε φίλε, άνοιξε την κολόπορτα να τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Πάμε. Δεν ανοίγει. Έκλεισε κι αυτή. Τέλεια. Εγκλωβιστήκαμε εδώ πέρα. Και τώρα θα έρθει το τέλος. Θα τα καταγράψω όλα, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει, ας πεθάνω. Τι πρέπει να κάνω όμως για να φύγω από εδώ πέρα τώρα? Να τι άνοιξε. Έλα, έλα, λέει, σε περίμενα, σε περίμενα.
Σε περίμενα. Έκλεισε. Καληνύχτα και καλή τύχη. Ωρε φίλε, με στη μούρη, πάρτο. Ένα χρόνο μετά, μετά τα γεγονότα του 1950, το κτίριο ξανά έγινε νοσοκομείο, αλλά με περικοπές στο budget και σταμάτησε ξανά να λειτουργεί. Δεν μας ενδιαφέρει, φίλε. Έχουμε δεινοπαθήσει εδώ μέσα. Τώρα ο διάδρομος έχει ανοίξει. Λοιπόν, εδώ θα γίνουν όλα. Να. Τρέχει η μύτη μου από την ένταση. Ο λαιμός μου. Βγάλε και τις τάβλες. Σε οικοδομή δούλευε αυτός. Να το. Κοιτάξτε εδώ. Να μπω ή να μην μπω. Κόκαλα κάτω. Άρε φίλε. Πώς λέει δεν διαλύθηκε το σώμα της μετά από τόσα χρόνια. Τι έγινε ρε. Ωρε φίλε, κεριά εδώ. Αυτή είναι η διευθύντρια. Ας μάθει λέει και ας νιώσει λέει αυτός που με ανακαλύψει τον πόνο μιας μητέρας που έχασε το παιδί της. Καταργέμαι όλους όσους δεν με βοήθησαν και δεν πρόκειται να φύγω, θα ξαναγυρίσω. Ξαναγύρισες. Έφυγε, 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 έφυγε. Θεέ μου, δεν γίνεται, έφυγε. Λοιπόν, εδώ είναι τα ντοκουμέντα, λέει, τα έγγραφα από το 1958. Ο Αλεξέη, για τον οποίο μίλησε η Μαρία, απάντησε, λέει, σε εκείνην ότι δεν θα συμμετέχει σε αυτό και αρνήθηκε να συνεργαστεί μαζί της. Ποιον είδε το τελείο Γιάκοβ να της μιλάει, αυτό είναι κάτι άλλο. Το πιστοποιητικό θανάτου είναι του γιού της, του Ιβάν. Πέθανε, λέει, το φθινόπωρο του 50. Λογικά δεν μπορούσε να το αντέξει και τρελάθηκε. Ήθελε να τον σώσει τόσο πολύ που έχασε την επαφή με την πραγματικότητα. Κακόμοιρη γυναίκα, μάλιστα. Τι να πάρω άλλο. Αυτή είναι φωτογραφία. Α, το πιστοποιητικό θανάτου. Το παίρνω μαζί. Αυτό δεν μπορώ να το πάρω. Το παίρνω μαζί. Τα παίρνω όλα. Όπω φίλε. Είναι σαν να δημιουργούν τέτοιο. Είμαι έτοιμος για το μεγάλο jump scare. Είμαι έτοιμος, παιδιά. Τι πρέπει να πάρω άλλο. Τι θα κάνει trigger εδώ, η λεκάνη. Κλείσε το γραμματοκιβώτιο, χρηματοκιβώτιο. Τι είναι αυτό. Τι να... Ωραία μαχαίρι. Πάρ' το, φίλε. Hey! Πρέπει να φύγω, λέει, από εδώ το συντομότερο δυνατό. Τρέχα. Γαμώ το κέρατό σου, γαμώ. Έφυγες. Έφυγες, έφυγες. Δεν ανοίγει τίποτα, καμία πόρτα. Πώς θα φύγω από εδώ. Μου λες. Πώς θα φύγω. Πρέπει να φύγω. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, παιδιά. Τώρα θα είναι... Α. Είπα κι εγώ. Τρεις εβδομάδες αργότερα. Ωραία. Τρεις εβδομάδες αργότερα. Τρεις εβδομάδες ήταν αυτός εκεί μέσα. Πάμε στο πιτσιρικά. Α, ξανακλειδώθηκαν όλα. Γεια σου Γιάκοβ, δεν χρειάζεται να φοβάσαι πια ότι θα σε βρουν και θα σε κατηγορήσουν για κάτι που δεν έκανες. Έχω τακτοποιήσει τα πάντα. Δεν είπα σε κανένα που μένεις με τους φίλους σου. Προστάτεψε το μέρος που είναι τώρα το σπίτι σου, ο φίλος σου Άλεξ Μόρτον. Μάλιστα. Είμαι χαρούμενος που αυτή η έρευνα εξελίχθηκε τόσο ενδιαφέρουσα και μοναδική.
Κατάφερα, λέει, να λύσω το μυστήριο του 58 και να βοηθήσω τον Γιάκοφ να βρει την ειρήνη και την ελευθερία. Μπορείς να διαβάσεις, λέει, γι' αυτό στο blog μου, αλλά χρειάζεται να προχωρήσουμε. Θα πάω σε άλλο μέρος με μια τρομερή ιστορία, εκεί όπου ζούσαν μάγισσες. Και εκεί θα υπάρχει μια ασυνήθιστη περίπτωση, θα σου πω για αυτήν αργότερα. Φίλε μου, δεν θέλω να μου πεις τίποτα για αυτήν, αν κρίνω από αυτό που έζησα σε αυτό το παιχνίδι, έτσι. Ήταν πράγματι πάρα πολύ ωραίο. Full τίγκα στα jumpscare. Emika Games. Προτείνετε μου τα επόμενα παιχνίδια που θέλετε να παίξω. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο Horror Gaming εδώ σε αυτό το κανάλι.